Βασανιστικά κυλούν οι μέρε για τον 27χρονο Ηρακλειώτη που ενώ μπήκε το βράδυ του Σαββάτου Αρτιμελή σε μπαρ του Ρεθύμνου για να διασκεδάσει, βγήκε έχοντα τυφλωθεί από το δεξιμάτι. Επαγγελματία τη οδού Αλαμίνο που το κατάστημά του γυτνιάζει με τον μπαρ και ο οποίο μίλησε στη νέα τηλεόραση, ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει το κακό που συνέβη. Το πρόβλημα όμω νομίζω ότι δεν ξεκινάει από ένα συγκεκριμένο μαγαζί, ξεκινάει γενικότερα από τη συμπεριφορά τη νεολαία και αυτού που αφήνουν και ξεφεύγουν τα πράγματα και πίνουν λίγο περισσότερο από ό,τι πρέπει. Γιατί κάποιο που και να διασκεδάσει με την το κοπελιά του ή με την γυναίκα του και φεύγει όπω το λέτε εσεί, είτε κομμένο είτε με βγαλμένο μάτι, υπάρχει θέμα. Η φασαρία πίσω από την κλειστή πόρτα του μπαρ ξεκίνησε όταν θα μόνα σκούντιξε έναν άλλον. Και λόγο στο λόγο πιάστηκαν στα χέρια, ενεπλάκησαν κι άλλοι και άρχισε η μάχη με τα ποτήρια, τα μπουκάλια, τι καρέκλε και τα τασάκια να εξφενδονίζονται χωρί σταματημό. Από ό,τι ξέρω, η φασαρία έγινε πάρα πολύ αργά. Εμεί γύρω σε 11.30 11 ώρα κλείνουμε. Ουσιαστικά δεν είδατε και τον τραυματία που ήταν έξω. Όχι, όχι, όχι. Σκαρφάλωσα να πηδήξω από τον τρίτο όροφο. Αυτό ένιωσα. Να δω το αγόρι μου χωρί μάτι. Τι έπρεπε να κάνω. Από την Κυριακή είμαι δίπλα του και όλη νύχτα κλαίω. Όλη νύχτα για να μην με βλέπει το παιδί μου και κοντεύω να τρελαθώ. Τι άλλο πρέπει να κάνω να του βρω αυτού του ίδιου, να του βγάλω εγώ τα μάτια με τα χέρια μου. Στη διάρκεια τη μάχη, ο 27χρονο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στα σκαλιά του μπαρ από όπου τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, στου διασώστε παρουσιάστηκε ω ατύχημα μετά από πτώση. Δεν νομίζω ότι το να σπάς ποτήρια είναι διασκέδαση. Το να σπά τα σάκια είναι διασκέδαση. Απαράδεκτο. Επίκοσο σα Η αστυνομία ενημερώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση και μάλιστα από δημοσιογράφου, αφού κανεί την ώρα τη φασαρία δεν μπήκε στον κόπο να την καλέσει. Ήδη στην ασφάλεια έχουν γίνει δεκάδε προσαγωγέ νεαρών ρυθμιωτών που βρίσκονταν στο κατάστημα εκείνη την ώρα, ενώ καταθέσει έχουν δώσει υπεύθυνοι και εργαζόμενοι του μπαρ. Πολύ σύντομα λένε πληροφορίες, οι πληροφορίε, οι κατηγορίε θα προσωποποιηθούν και η δικογραφία θα σταλεί στον εισαγγελέα. Δικαίωση να βρεθούν οι ένοχοι. Και θέλω να τιμωρηθεί και αυτό που έχει το κατάστημα να μάθει να μην βάζει τραμπούκους μέσα στο μαγαζί του, να έχει μπράβους να τους βγάζει έξω. Η κάθε μάνα που αφήνει το παιδί της να πάει να διασκεδάσει θέλει να τον δει ζωντανό πίσω. Είναι πολύ άσχημο που γίνεται όλο αυτό. Εντάξει, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Η οικογένεια του 27χρονου αναμένεται να κινηθεί νομικά εναντίον όσων ευθύνονται για τον τραυματισμό του γιού τη. Μου καταστρέψαν το μέλλον του παιδιού μου. Ένα παλικάρι που δουλεύει σε υπολογιστέ, που μιλάει δύο γλώσσε, που είναι βιοπαλαιστή. Εμένα με ειδοποιήσανε 8 η ώρα το πρωί. Ήρθα και είδα ένα αγόρι 27 χρονών χωρί μάτι. Αυτό σα λέω μόνο. Τραγική ηρωνία είναι πω το μοιραίο βράδυ δύναμη τη Ελλά περιπολούσε στο ιστορικό κέντρο, όμω δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό. Ενώ το εν λόγω μπαρ βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το αστυνομικό μέγαρο Ρεθύμνου.